σε μια επίσκεψη και φορούσαν τα μαντιλάκια εν ώρα καλή, όπως τα φορούν οι τουρκάλες, εκείνες που ιούν το θέλημα του Θεού. Εμείς δεν το θέλουμε. Εκείνοι πιστεύουν, εμείς δεν πιστεύουμε. Πιστεύουν στην πίστη τους, αλλά πιστεύουν. Εμείς έχουμε πίστη που δεν μπορεί να τη φτάσει κανένας πάνω στη γη. Και δεν τα πιστεύουμε. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να ενθυμίστε αυτό που θα σας πω. Μέσα σε εκείνο το σπίτι που πήγανε υπήρχε ένα παιδί άρρωστο. Δεν θα πούμε τίποτε άλλο. Τι αρρώστια αν είχε, από τον πονηρό βέβαια. Μόλις είδε εκείνη την κοπέλα μου φορούσε το μαντιλάκι, κάνει ένα μπίδιμα και της το αρπάζει και το σχέζει. Γιατί, διότι τον κολλεί πολύ, το θαμπώνει πολύ, τον νικά πολύ η ταπείνωση. Το μαντιλάκι αυτό που βάζουμε στην κεφαλή μας είναι δείγμα ταπεινώσεως. Η Παναγία μας όλες τις χάρες δεν τις είδε, δεν τις είχε. Όλες τις χάρες. Ο Αρχάγγελος λέγει δεν μπορώ να πω τίποτε, μόνο θα σου πω χαίρε και χαριτωμένο ο Κύριος Μητάσου. Από όλες τις αρετές που είχε η Παναγία μας, την πρώτη που επαναλαμβάνει είναι ότι επέβλεψαν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Η ταπείνωση είναι εκείνη η οποία προσκαλεί τον Θεό. Ο εγωισμός είναι εκείνο το οποίο αποθεί τη χάρη του Θεού. Δεν αφήνει τον Θεό να πλησιάσει στο πλάσμα του υπερήφανο. Διότι ο διάβολος από την ωραιότητα που είχε ήταν ο πρώτος στην ωραιότητα των αγγέλων. Μα οι άγγελοι είναι ωραίοι. Υπάρχει άγγελος που είναι πανέμορφη είναι οι άγγελοι. Αυτός ήταν πάνω από όλους, είχε την ωραιότητα. Και όταν ήθελε να ανέβει πάνω από τον Θεό, αμέσως λέγει, είδον τον Σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανός πεσόντα. Τον έριξε η χάρη του Θεού και τον εξαφάνισε. Και από την ωραιότητα που είχε, έγινε το ασχημότερο των δημιουργημάτων του Θεού. Δεν μπορεί να δεις το διάβολο. Είναι τόσο άσχημος, είναι τόσο απέσιος. Μου έλεγε, βρε μου λέει, του λέγω, φαναρώσονες εδώ. Όταν το είδα αυτό, πραγματικά σαλίωσε το πρόσωπο του πλασμάτου. Εχάθηκε το ρόγα που έχει το μάτι, έμεινε άσπρο, έβγαλε μια γλώσσα με συμπιθαμίνη έξω από το στόμα και έγινε άγγελος βρωμερός και ακάθαρτος. Του λέω να βάλω το Άγιο μου Πετραχύδι και να σε δέσω εδώ να σε βλέπει ο κόσμος. Βρε πού να με δουν εμένα λέει. Μένα δεν με βλέπει κανένα λέει. Γι' αυτό κάνω τη δουλειά μου ήσυχα και δεν φοβούμαι κανένα. Τον βλέπετε, τον είδατε. Όταν σου βάλει όμως εκείνες τις βρωμερές σκέψεις μέσα στο μυαλό, ποιος τις βάζει, άγγελος. Άγγελοι δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτός τις βάζει όλες αυτές τις βρωμερές σκέψεις μέσα στο μυαλό του ανθρώπου και χάνεται από το Θεό. Γι' αυτό σας παρακαλώ να είστε άγρυπνοι προπάντων στι σκέψεις του μυαλού. Μόλις βάλει κάτι ο κακούργος, αμέσως Ιησούς Χριστός νικά. Και να βάλεις, να φωνάξεις την Παναγία μας, Θεότο και Παρθένη, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία. Φώναξε την Παναγία μας, να μας στέκεται, δεν μπορεί να στάθει. Μας τα χάνει τα λεπτά όμως μερικές φορές. Πάνε να το πούμε και μας τα χάνει από το στόμα μας. Δεν, με τη δουλειά το κάνει. Τι από το κάνει. Στόμα μας και δεν θυμόμαστε να πούμε την επόμενη λέξη. Εγώ δεν το λέω, ρε κακούργη, γιατί πειράζει στα παιδιά του Θεού μου. Τη δουλειά μου κάνω, λέει εγώ. Εσύ την κάνεις σε εκείνον τη δουλειά σου όπως πρέπει. Ακούστε, σου βάζει τα δυο σου πόδια μέσα σε ένα παπούτσι. Σκέφτεσαι και λες, κάνω τη δουλειά μου όπως την κάνει ο διάβολος στον αρχηγόν του.
Παιδάκια μου, έχουμε να παλέσουμε με αόρατα πνεύματα, όχι ορατά. Γιατί αν ήταν ορατός ο διάβολος, δεν θα πήγαινε κανείς μαζί του. Είναι αόρατος. Και εκείνος μπαίνει και σου βάζει στο μυαλό. Δεν τον βλέπεις, δεν με βλέπεις. Δηλαδή το Θεό δεν τον βλέπουμε. Εμένα δεν με βλέπεις. Δεν τον βλέπεις, δεν με βλέπεις. Και εγώ κάνω τη δουλειά μου μια χαρά, λέει. Βλέπετε, τι κάνει. Έχει τέτοια πανουργία πάνω του, που η Παναγία μας κακούργος. Τι δεν κάνει. Σήμερα τι είπαμε στο Θείο Κήρυγμα. Μπαίνει και στο μυαλό και αμέσως σε παίρνει με το μέρος του. Μπαίνει στο μυαλό και σε παίρνει με το μέρος του. Γίνεσαι προδότης, γίνεσαι φωνιάς, γίνεσαι χαρτοπέφτης, γίνεσαι μέθησος, γίνεσαι γυναικάς, γίνεσαι ό,τι φανταστείς. Σου τα βάζει ένα. Εσύ τα πιάνεις, τα πιπηλάς, όπως το μωρό που κρατάει την πιπήλα του. Τα πιπηλάς και πας με το μέρος του. Αυτό είναι. Σκοπός είναι να φύγουμε από τον διάβολο. Σήμερα πρόσεξετε τι είπε ο Απόστολος. Λέγει μεριμνάτε για την κοιλία, λέει. Ταύτην και ταύτα καταργήσει. Δηλαδή τα φαγητά και την κοιλιά θα τα καταργήσει ο Θεός. Τον άλλο κόσμο δεν έχει ούτε να φάμε, ούτε να πιούμε, ούτε να μεθύσουμε, ούτε να χορέψουμε. Εκεί υπάρχει δοξολογία και ένωση στο Θεό. Έπειτα προχώρησε ο Απόστολος και λέει, τούτες οι μέρες που έρχονται, λέει, προσέξετε πολύ, λέει, διότι τα μέλη που φέρετε είναι μέλη Χριστού, λέγει. Είναι μέλη του Χριστού τα μέλη σας που φέρετε, λέει. Χέρια έχουμε, πόδια έχουμε, κεφαλή έχουμε, όλα είναι του Χριστού μας. Και λέγει, πάνε αμάρτημα ο εάν πράξει άνθρωπος, λέει, εκτός του σώματος εστί. Θα σκοτώσεις, σκοτώνεις τον άλλον. Θα αδικήσεις, αδικάς τον άλλον. Θα συκοφαντήσεις, συκοφαντήσεις τον άλλον. Ο δε αμαρτάνων εις το σώμα, λέει, αμαρτάνει στον ίδιο τον Θεό. Να γνωρίζει ο κόσμος άραγε σε αυτά τα λόγια. Θα είχαμε τώρα αυτήν την παραλυσία που υπάρχει. Θα είχαμε αυτήν την αμαρτία της πορνείας. Πάει ένα μάρτημα εάν πεις ανθρώπος εκτός του σώματος εστί. Ο δε κολλόμενος στη πόρνη, λέγει, εν σώμα εστί. Δηλαδή τα χέρια μου, λέγει, και τα πόδια μου είναι σώμα Χριστού. Και όταν πηγαίνεις στην αμαρτία κάνεις αυτό το οποίο ο διάβολος θέλει. Γι' αυτό να προσέχουμε, παιδάκια μου. Να προσέχουμε, αλλά τούτα τα λόγια που λέμε τώρα όσο το δυνατό πάνε στα νέα τα παιδιά, πάνε και στους σόφους, στη μέση ηλικία, πάει και στα γεραθιά. Δεν είδατε το παράδειγμα που ήταν γέρος άνθρωπος, 70 χρονών. Τον είδε και είναι συνείδησης του, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Τρέχει, πάει σε ένα πνευματικό, εξομολογείται και έρχεται πίσω. Δεν είναι χάρηκε όμως. 7 χρόνια χάρηκε. Στα 7 χρόνια την ώρα που ξεψυχούσε, λέγει, παιδάκια μου, γράψτε με το όνομά σας πάνω στην πλάκα του τάφου μου και γράψετε ότι έζησα 7 χρόνια. Μα είσαι 77 χρονών. Τα 70 πήγαν χαμένα, λέει. Πήγαν χαμένα. Πόσα χαμένα πηγαίνουν στον τον κόσμο. Πόσα χαμένα πηγαίνουν. Όταν ζεις μακριά από το Θεό, ζεις μες στο σκοτάδι. Χάνεις τα πάντα. 7 χρόνια μόνο έζησα, λέει. 7 χρόνια χάρηκα. Θεέ μου, τι ομολογίες είναι αυτές. Τι ομολογίες μεγάλες είναι αυτές. Αλλά φτάνει, όμως, να τα πιστέψεις. Φτάνει να νικήσεις τον αόρατο των εχθρών,
να τα ζήσεις αυτά τα οποία ακούεις, αυτά τα οποία διαβάζεις. Διαβάζεται, σας είπα και άλλοτε, διαβάζεται την Αγία Γραφή. Διαβάζεται το Ευαγγέλιο. Μια ένα χωρίο μόνο την ημέρα να πάρεις, δεν θέλεις τίποτα άλλο. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει. Κράτησε το όλη την ημέρα. Όπου πηγαίνεις και που έρχεσαι να το λες αυτό. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Μα για να σου πει ο Θεός ότι αυτός είναι το φως, σημαίνει ότι υπάρχει σκοτάδι. Υπάρχει σκοτάδι, δεν υπάρχει κόλαση. Προφυλάξου λοιπόν, να μην πέσεις στο σκοτάδι. Μείνε κοντά μου, λέει ο Θεός. Δεν σου υπόσχομαι χαρές στον τον κόσμο. Δεν σου υπόσχομαι, λέγει, δάφνες. Δεν σου υπόσχομαι τριαντάφυλλα. Δεν σου υπόσχομαι καλοπέραση. Σε αυτόν τον κόσμο σου υπόσχομαι να σου δώσω, εάν με ακολουθήσεις, ένα δρόμο ανηφορικών, στενών, γεμάτο θλίψεις και με ένα σταυρό στο νόμο. Θέλει να με ακολουθήσεις, λέει. Αυτά έχω, λέει. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, είσαι ελεύθερος, λέει. Και όμως, εάν μαζεύαμε το αίμα το οποίο έχει σαν οι μάρτυρες από την ημέρα που ανεστήθηκε ο Χριστός μας ως αυτή τη στιγμή που μιλούμε, αν μαζεύαμε το αίμα των μαρτύρων, θα κάναμε ένα άλλη ερυθρά θάλασσα με αίμα μαρτυρικό. Ποταμί αιμάτων, λέει, ποταμί αιμάτων, ποταμί αιμάτων. Και μαρτύρια, φρικτά μαρτύρια. Να σου κόβουν τα μέλη, να σου βγάζουν τα νύχια, να σου κόβουν τα στήθη των γυναικών, να τους δέρνουν με νύχια ειδικά, σιδερένια, να τους κρεμάζουν, να τους μαστιγώνουν, να τους βάζουν μέσα σε λάδια ζεστά, μέσα σε καμίνια, να τους βάλουν μέσα στο Άγιος Ευστάθιος, βάλαν ένα μόσχο σιδερένιο και τον βάλανε μέσα με τη γυναίκα του και τα παιδάκια του. Πώς να πούμε για την πίστη μας στην Αγία που δεν έχει άλλη στον κόσμο, γι' αυτό μας φθονούν, βλέπετε αυτούς που ήρθαν εδώ να μας σώσουν την Ελλάδα. Αλλά δεν φταίνε αυτή. Δεν φταίνε αυτή. Μια γλωτσιά χρειαζόταν να τους βάλει κανένα, μια γλωτσιά να του πει. Έρχεσαι να μας γδάρεις ζωντανούς. Τι κάναν. Ό,τι φανταστείς να εξαφανίσουν την Ελλάδα. Αυτό είναι το σκοπός του. Δεν κάνουν τίποτε άλλο. Να εξαφανίσουν τον τόπο, τη θρησκεία του Χριστού μας. Πλην όμως δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, γιατί μια Θεία Λειτουργία μπορεί να σώσει τον κόσμο ολόκληρο. Μια Θεία Λειτουργία από ένα ευσεβή κληρικό λειτουργό δύναται, λέει, να σώσει μια πολυάριθμη πόλη από βεβαία καταστροφή. Μια Θεία Λειτουργία. Να σκεφτείτε ότι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, εκείνον το Άγιο Θυσιαστήριο, η Αγία Τράπεζα, να φανταστούμε, αν είναι δυνατόν, το σταυρό του Κυρίου μας και το αίμα που τρέχει από πάνω του, από την κεφαλή του, από τα χέρια του. Μία σταγόνα από αυτό το θεϊκό αίμα, λέγει, μεταβάλλει τους ωκεανούς, λέγει, σε γλυκύτατο νερό. Μπορείτε να φανταστείτε. Τι είναι η χάρη του Θεού που μας έδωσε και εμείς έχουμε μπροστά μας ακριβώς τούτα τα μυστήρια τα μεγάλα. Έχουμε μπροστά μας όλη τη χάρη του Θεού και ο Κύριος μας αγαπά και περιμένει, λέγει το παιδί μου, περιμένει όπως τον Άσο των Υιών. Και εκείνος σε μια στιγμή μετανοίας, η κακιά ώρα τον όθησε μακριά, η καλή ώρα όμως τον έφερε κοντά. Καλή ώρα, καλή ώρα. Ο ληστής πάνω στο σταυρό, καλή ώρα. Τι ήταν ο ληστής πάνω στο σταυρό? Ένας κακούργος. Έπαιρνε τα βρέφη από την αγκάλη της μητέρας
ανέβαινε πάνω στα δέντρα και το έριχναν από εκεί πάνω κάτω και το σκότωνε. Έπιαναν τις μητέρες και τους έκοβαν τα στήθη. Αυτός πάνω στο σταυρόν αυτά έκανε. Γι' αυτό ήταν κακούργος. Μεταξύ δύο κακούργων λέγει, σταυρώθηκε ο Κύριος μας. Ως κακούργος Χριστέ, λέει, μεταξύ των κακούργων σταυρώθηκες. Ποιος ο ευεργέτης, ποιος ο πλάστης, ποιος ο Θεός. Και ο κόσμος, λέγει, περνούσε μπροστά από το σταυρόν και τον ευλασφημούσε το Χριστό μου. Επορεύοντο, λέγει, μπροστά από το σταυρόν και τον έβλεπαν και τον ευλασφημούσαν. Και εκεί που ο κόσμος, ο αχάριστος τον εσταύρωσε, κάποιος άλλος εθρύνησε. Ποιος? Ο ήλιος, λέγει, έσβησε τις ακτίνες του. Ο ουρανός, λέγει, σκοτεινιάστηκε. Το καταπέτασμα του ναού εσχίστηκε σε δύο. Η γη εσύστηκε, λέγει, από τον καμό της. Από τον καημό που είχε, γιατί σταυρώθηκε ο Θεός. Να, η Μεγάλη Παρασκευή έρχεται. Και όταν έρθει η Μεγάλη Παρασκευή, θα πούμε ότι κλαίμε. Σπάνιο. Να δούμε ότι τον βλέπουμε εκεί τον Χριστό μας ζωντανό. Σπάνιο. Ερχόμεθα στην Εκκλησία, ακούμε τα λόγια, το μένω σώμα είναι εδώ, το μυαλό γυρίζει. Το παίρνει ο διάβολος. Είχε ένα μωράκι μικρό, αγγελάκι, όπως είναι το μωράκι μας που έχουμε τώρα. Και εκείνο το παιδάκι το μικρό, μόλις μιλούσε. Και τι έβλεπε? Έβλεπε έναν άγγελο, λέγει, με τα ολόλευκα, και πήγαινε και έβαζε ένα τριαντάφυλλο σε μερικούς. Οι άλλοι, τίποτε. Εκείνοι οι λίγοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι ένιωθαν που ήσαν μέσα στην εκκλησία και προσευχόντως. Αυτούς έβαζε το τριαντάφυλλο. Εάν μέσα στην εκκλησία που εκκλησιαζόμεθα, αν ήταν δυνατόν να δούμε, προσεύχεται κανείς? Κανείς δεν προσεύχεται. Λέμε να ανοσχόμεντας καρδίας. Τι σημαίνει αυτό? Η καρδιά μας, λέγει, να είναι πάνω, όχι εδώ. Έχουμε προς τον Κύριο, ελπίζουμε στον Κύριο, ελπίζουμε στην αγάπη Του. Όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία κρατούν τον χριστιανόν, όχι τον μη πιστεύοντα, τον πιστόν άνθρωπο. Και αν δεν μου μείνει εντός του κόσμου που να κουμπίσω, που να σταθώ, εκεί ψηλά είναι ο Θεός μου. Πώς μπορώ να περπιστώ? 1.700 άτομα αυτοκτόνησαν ως τώρα. Αυτοκτόνησαν γιατί αβουτήξαν πάνω στον κόσμο να του πιούν το αίμα. Δεν έχουνε. Τους παίρνουν τα σπίτια που ήταν η ζωή τους ολόκληρη, και αυτός που το έχει, αντί να αντέξει, δεν είχε πίστη. Διότι όποιος αυτοκτονεί δεν έχει πίστη. Να πολεμήσεις. Όχι να αυτοκτονήσεις, να πολεμήσεις, μάθε να πολεμάς. Να πολεμάς τον αόρατον εχθρό. 1.700 άτομα τα έπιασε ο διάβολος και τα βάλανε στον Άδη για να κολλάζονται αιώνια. Και αυτά τα παλιοσπίθια και τα παλιοχώματα και παλιοπέτρες και τα παλιοπαράθυρα εδώ θα μείνουν. Τούτος ο κόσμος είναι ψεύτικος, παιδάκια μου. Αυτός ο κόσμος δεν είναι κόσμος αληθινός. Ο αληθινός κόσμος είναι εκείνος τον οποίον περιμένω. Εκείνος ο οποίος είναι αιώνιος και αναλύωτος, λέει. Ας συνεχίσουμε, δεν σταματούμε μέσα στο βράδυ. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξετε το θέμα. Καλή μας το κεφαλάκι σας. Καλή μας το κεφαλάκι σας. Αυτό είναι το μυστικό που πηγαίνει η προσευχή στο Θεό. Άμα δεν έχεις το κεφαλάκι της γυναίκα μαντιλάκι, δεν πάει η προσευχή της. Θέλας φωνάζει, ό,τι θέλας κάνει.
Είναι όπως εκείνη την περίπτωση που λέγει πάλι το Ευαγγέλιο. Υγιεινή, λέγει, σωθήσετε δι' ενός μόνον τρόπου. Ποιος είναι ο τρόπος αυτός? Χτίζεις εκκλησίες, δεν πας στον παράδεισο. Κάνεις ελεημοσύνες, δεν πας στον παράδεισο. Πας στα νοσοκομεία, δεν πας στον παράδεισο. Υγιεινή, σωθήσετε δι' ενός τρόπου. Ποιος είναι? Τεκνογωνία. Σωθήσετε δια της τεκνογωνίας, λέει, και εκείνες που τα σκοτώνουν, που θα πάνε. Σου πετάει μέσα στη θάλασσα την τρικυμισμένη, σου πετάει μια βάρκα κάποιος να σε σώσει. Δεν τη θέλω και βυθίζεται και πεθαίνει. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Σου λέει ο Θεός ότι δεν θα σωθείς αν δεν γεννήσεις παιδιά, λέει. Μα γιατί? Διότι για να το κρατήσει 9 μήνες μέσα στην κυλίτσα της, το να το γεννήσει έπειτα και να είναι άγρυπνη και να φροντίζει μέρα νύχτα και εκείνο να κλαίει και εκείνο να φωνάζει και εσύ να περιποιείσαι και να το βγάλεις να μεγαλώσει και όταν μεγαλώσει να σε ποτίζει φαρμάκια. Αυτό είναι. Γι' αυτό σωθήσατε η γηνή δια της τεκνογωνίας. Έτσι έγινε. Έτσι επέτρεψε ο Θεός. Παρεύει την εντολή του Θεού, ωραία, φύγει. Με πόνους και με λύπες να γεννάς τα τέκνα σου. Θεός, καταράτε Θεός. Δεν καταράτε, τιμωρεί. Το διάβολο καταράστηκε μόνο. Τον διάβολο τον καταράστηκε. Τον Αδάμ του είπε ότι θα σπέρνεις, θα θερίζεις τριβόλια και αγκάθια. Αυτά θα σου βλαστάνει. Πάει στην Εύα. Εσύ θα γεννάς τα παιδιά σου με πόνους και με λύπες. Πάει στον διάβολο και του λέει, επικατάρατος σύ, λέει, και να σέρνεσαι επί της γης, λέει. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι είχε πόδια προηγουμένως το φίδι. Είχε πόδια και αναρριχάτο πάνω στα δέντρα. Και όταν τον καταράστηκε ο Θεός, έφυγαν τα πόδια. Και σέρνεται και τρώει χώμα, λέει, από τη γη. Παιδάκια μου, την άλλη φορά άλλα περισσότερα. Στο καλό.